θέλω να πάμε ευθύ αμέσω στον ε, συνεργάτη τη εκπομπή και κλινικό ψυχολόγο, τον Νίκο Παπα-Νικολάου. Νίκο, καλώ ήρθε. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Καλώ σε δεχτήκαμε. Έτσι, μετά και από μια προσωπική έτσι, περιπέτεια που είχε, ευχόμαστε όλα να είναι πλέον καλά. Ε, Επέστρεψε δυνατό, αν και με ίωση λίγο. Συνηθίζεται αυτό. Ε. Ναι, συνηθίζεται ούτω ή άλλω όλο ο κόσμο το τελευταίο έτσι, χρονικό διάστημα. Η ίωση τελευταιο χρονικο διαστημα κάτι που ταλαιπωρεί, κάτι παραστικό ωστόσο. Εντάξει, δεν είναι και καιρό αυτό τώρα να ευδοκιμήσει καλή υγεία. Βλέπει τι γίνεται. Α ελπίσουμε ότι είναι καιρό για να ευδοκιμήσει η καλή ψυχική υγεία. Καλή ψυχική νομίζω ψυχική ότι είναι υγεία. και βασικό κομμάτι, βέβαια. Πολύ σωστό. Λοιπόν, ε, και μου δίνει την καλύτερη πάσα γιατί ένα από τα θέματα τα οποία θα ανοίξουμε σήμερα έχει να κάνει με τον τζόγο. Mm -hmm. τζόγο, ο οποίο ήρθε περισσότερο στην επιφάνεια και στο προσκήνιο τώρα, τι εορταστικέ ημέρε λόγω του Χριστουγέννου, λόγω ενό άτυπου εθήμου. Πολλοί παρασύρονται στην πλειονότητα των περιπτώσεων, όμω. Ο τζόγο δεν εντοπίζεται μόνο τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, εντοπίζεται και τι 365 ημέρε το χρόνο για κάποιους, που αποτελεί πλέον ένα εθιστικό παράγοντα. Ένα εθιστικό, εθιστικό το παράγοντα, Λευτέρη. Ένα παράγοντα που τελευταία με την εισβολή των smartphones στη ζωή μα έχουμε τη δυνατότητα ο καθένα, ακόμα και από τον καναπέ του, ακόμα και όταν παρακολουθεί ένα μάτσο και σου μιλάω για πραγματικά γεγονότα τα οποία τα έχω ακούσει, τουλάχιστον στη διάρκεια τη ψυχοθεραπευτική μου πορεία. Ναι. Ε, έχει τη δυνατότητα να παίξει, να ποτάρει. Πάνω σε έναν αγώνα. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή δεν βλέπει τον αγώνα τον οποίο παρακολουθεί, δεν παρακολουθεί μάλλον τον αγώνα στον οποίο βρίσκεται, αλλά ουσιαστικά μπαίνει στον ένα Μια πανάρχια συνήθεια, ωστόσο. Ήδη από την εποχή των αρχαίων Αιγυπτίων μιλούσαμε για τζόγο. Ήδη, ξέρει, οι αρχαίοι μάλιστα Ετρού και οι Ρωμαίοι είχαν βρει το εξάπλευρο ζάρι και σήκωναν, έτσι για να πούμε κάτι χαρακτηριστικό, τα κάρα και πόνταρανε πάνω στι ρόδε των κάρων κάτι ένα πρόγονος τη σημερινή ρουλέτα ουσιαστικά. Βέβαια, Α, πλέον μιλάμε για μια υπερβολική κατάσταση, για μια εθιστική κατάσταση, για μια εξαρτητική, νευρωτική και πολύ και παθολογική κατάσταση, Λευτέρη. Ποιε είναι εκείνε λοιπόν οι ενδείξει που μπορεί να εντοπιστούν και να πούμε ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει θεσμό στον τζόγο τελικά και δεν είναι απλά ένα παιχνίδι που θα παίξουμε. Ναι, θα λέγαμε ότι η πρώτη ένδειξη είναι οι πολύ ωραίε έτσι και πολύ ημέρε πολλέ φορέ. Γιατί θα δούμε ότι τελικά ο Τζογαδόρο χάνει ακόμα και την αίσθηση του χρόνου από ένα σημείο και μετά. Ε, απουσίες, διαστήματα απουσίας, μεγάλα διαστήματα απουσίας. Προφανώ η χαμηλή παραγωγικότητα Ο Τζογαδόρο γενικότερα έχει πρόβλημα στην καθημερινότητά του, στην εργασιακή καθημερινότητά του. Διάφορα είναι δελτία τα οποία μπορούμε δηλαδή, να βρούμε Είναι, είναι ένα άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να συγκεντρωθεί, είναι ένα άνθρωπο στη δουλειά την οποία κάνει. Ναι. Ένα άνθρωπο ο οποίος θα έλεγα ότι 24 ώρε στο 24 ώρο σκέφτεται την εθιστική συνήθεια αυτή την οποία έχει. Από εκεί και πέρα διάφορα δελτία τα οποία μπορούμε να βρούμε μέσα. Έλλειψη μετρητών, υπερχρεωμένε πιστοτικέ, χρεωστικέ, ακόμα και αυτέ οι προπληρωμένε κάρτε, οι πολύ μικρές αξίε προπληρωμένε κάρτε. έχω ακούσει ιστορίε από τζογαδόρου οι οποίοι έχουν μπει στη διαδικασία το να παίξουν ακόμα και προπληρωμένε κάρτε των 10 ευρώ από αυτέ τι οποίε μπορούμε να βρούμε στα περίπτερα ή στα μίνι μάρκετ. Προφανώ από εκεί και πέρα, από ένα σημείο και μετά, υπάρχουν, υπάρχει έλλειψη χρημάτων γενικότερα σε προσωπικό ίσω και σε οικογενειακό επίπεδο και λογαριασμοί οι οποίοι σιγά-σιγά-σιγά σηκώνονται μέσα από μια σιωπηρή αλλά πολύ παθολογική διαδικασία. Τα στάδια, μια και μιλά για παθολογική διαδικασία, τα στάδια αυτή τη παθολογική ενασχόληση με τον τζόγο, mm -hmm. ποια θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι. Ξέρεις, μιλάμε συνήθω για τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι το στάδιο του κέρδου. Δηλαδή, λίγο πολύ όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν πρόβλημα με τον καταναγκαστικό τζόγο, ενώ ξεκίνησαν για διασκέδαση, ξεκίνησαν γενικότερα για να ζήσουν τη συγκίνηση, για να ζήσουν τη στιγμή, από εκεί και πέρα ξεκίνησαν να έχουν κέρδος. Μάλιστα φαίνεται ότι οι καταναγκαστικοί παίχτες είναι αυτοί οι οποίοι στο τρία τέταρτα περίπου, στο 75% ξεκίνησαν με το να κερδίσουν αρκετά χρήματα αρχικά. Αυτό εντό εισαγωγικών σημαίνει ότι γλυκάθηκαν. Εντό εισαγωγικών δηλαδή σημαίνει ότι αισθάνθηκαν καλύτερα ή αισθάνθηκαν νικητέ, αν το θέλει. Από εκεί και πέρα φαίνεται μάλιστα από κάποιε έρευνε ότι όταν ο μέσο όρο ηλικία ήταν και χαμηλό, μικρό ο μέσο όρο ηλικία, γιατί ο μέσο όρο ηλικία έναρξη του καταναγκαστικού παίχτη είναι περίπου στα 12 χρόνια σήμερα. Έτσι. 12 ετών, σε, ένα σε παιδί. Σε παγκόσμιο δηλαδή. επίπεδο 12 χρόνια. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται ο μέσο όρο έναρξη από εκεί και πέρα. Όσο όταν λοιπόν είναι σε μικρές ηλικίες, ακόμα και μικρότερες των 12 ετών, τότε πολύ απλά ο, ο παιδικός εγκέφαλος, τα λέγαμε, είναι αδύνατο να μπορέσει να επεξεργαστεί το συγκεκριμένο γεγονός και θεωρεί ότι είναι ο νικητής, αλλά λοιπόν εμπλέκεται συνήθω σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στο στην καταναγκαστική αυτή η συνήθεια, βεβαίω αργότερα, εφόσον την εξελίξει και εφόσον την περάσει ακόμα και μέσα από τον ηλεκτρονικό τζόγο, όπω λέγαμε προηγουμένω. Θα λέγαμε ελευθέρω ότι το κέρδο δημιουργεί φαντασιώσει για ακόμα μεγαλύτερα κέρδη. Ό, δημιουργεί έτσι μια υπερβολική αίσθηση ακριβώ εμπιστοσύνη επόμενη... και δύναμη, τη οποία μπορεί να έχει ο καθένα του, ότι θα ξανακερδίσει όπω έλεγε προηγουμένω. Σαφώ, ωστόσο, είναι το πρώτο στάδιο. Το δεύτερο στάδιο, βεβαίω, είναι το στάδιο των απολειών. Από εκεί και πέρα, ο άνθρωπο ο οποίο έχει σχέση με τον καταναγκαστικό τζόγο αρχίζει και ποντάρει όλο ένα και μεγαλύτερα ποσά. Γιατί, Γιατί έχει ήδη χάσει κάποια ποσά. Άλλωστε, ο τζόγο είναι κάτι το οποίο, ε, αν το βάλουμε με τη στατιστική, συνήθω στη, 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 στην πλειοψηφία των περιπτώσεων κάποιο είναι χαμένο από εκεί και πέρα. Έτσι, ε, υπό αυτήν την έννοια, λοιπόν, μπαίνει και, ε, αρχίζει και ποντάρει όλο ένα και μεγαλύτερα ποσά για να, α μου επιτραπεί ο όρο, να ρεφάρει από εκεί και πέρα. Προφανώ κάτι τέτοιο δεν γίνεται ή και αν γίνεται, γίνεται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Παίζει Αρχίζει ψέμα, ενώ το τρίτο στάδιο, να το φανταστείτε, είναι το στάδιο τη απελπισία, όπου κάποιο αρχίζει πλέον και θεωρεί ότι ο τζόγο είναι το κέντρο τη ζωή του. Δηλαδή, ο τζόγο είναι το βασικότερο στοιχείο γύρω από το οποίο περιστρέφεται όλη η ζωή του. Υπάρχει ψέμα, υπάρχει ασυνέπεια, υπάρχει καταναγκαστική συμπεριφορά, όπω έλεγα προηγουμένω. Υπάρχει γενικότερα μια προβληματική κατάσταση, την οποία τη βιώνει όχι μονάχα το ίδιο το άτομο, αλλά και η οικογένεια, ο περίγυρο. Πολλέ φορέ δανειοδοτείται με τα λεγόμενα δανεικά και αγύριστα. Πώ αισθάνονται οι καταναγκαστικοί παίκτε, θα μπορούσαμε να του πούμε έτσι. Ναι, πώ αισθάνονται οι καταναγκαστικοί παίκτε. Καταρχήν, όταν μιλάμε για καταναγκαστικό παίκτη, μιλάμε για τον παίκτη ο οποίο έχει πλήρη απορρόφηση από το παιχνίδι. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίο απορροφάται πλήρω, το παιχνίδι αποτελεί το κέντρο τη ζωή του. Έτσι. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίο αδειμονεί για να παίξει, για έναν άνθρωπο ο οποίο φοβάται μην τυχόν και χάσει αυτά τα πολύ λίγα κερδισμένα τα οποία ελάχιστε φορέ έχει κερδίσει. Από εκεί και πέρα μιλάμε για έναν άνθρωπο που πρωτού παίξει βιώνει όλη αυτή τη διέγερση. Βιώνει όλη αυτή την ένταση. Προφανώ από εκεί και πέρα υπάρχει δυσφορία, υπάρχει θυμό στην περίπτωση κατά την οποία κάποιο έχει χάσει. Κατά τη διάρκεια υπάρχει αφοσίωση, υπάρχει ενθουσιασμό σε αυτό το οποίο παίζει, όπω επίση υπάρχει και η λεγόμενη προληπτική συμπεριφορά. Προληπτική συμπεριφορά, μάλιστα, θα θυμίσω στου τηλεθεατέ το χαρακτηριστικό ελληνικό έργο Η Χαρτοπέχτρα, όπου ήθελε η Αίμηνη στη Βλαχοπούλου να βρίσκεται δίπλα τη ε, κάποιο. Το γούρι, ε, γούρι τη, ακριβώ, ώστε να μπορέσει να κερδίσει. Από εκεί και πέρα, βεβαίω, όταν κερδίσουν, υπάρχει ανακούφιση, υπάρχει εγωισμό, υπάρχει αίσθηση του εγώ μεγάλη, αισθάνονται σαν οι κουβαλιτέ του σπιτιού. Δυστυχώ πολλέ φορέ το. Σπίτι συνενεί σε κάτι τέτοιο. Και δηλαδή, σε το ερωθώ. ότι αισθάνονται Α, το σπίτι, ότι συνενή. κοίταξε, μα φέρνει χρήματα ο συγκεκριμένο άνθρωπο. Ενώ από εκεί και πέρα, όταν χάσουν, υπάρχουν ενοχέ, υπάρχουν ψέματα και σαφώ από εκεί και πέρα μια απόφαση για το ότι θα το διακόψω, που δυστυχώ διαρκεί για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Είναι υγιάστημα. πολύ σημαντικό, ωστόσο, να μιλήσουμε και για τον κοινωνικό περίγυρο και την οικογένειά του. Δηλαδή, πώ αντιμετωπίζει και ο ίδιο και πώ αντιμετωπίζεται τελικά από τον κοινωνικό περίγυρο. Εάν σε περίπτωση απώλεια mm -hmm. χρημάτων και απώλειας συναισθημάτων mm -hmm. και ψυχικών στοιχείων, ας πούμε, τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση, απομακρύνεται, κλείνεται στον εαυτό του. Ε... Απομακρύνεται, κλείνεται στον εαυτό του και θα έλεγα ότι ίσως η σημαντικότερη αρνητική συνέπεια του τζόγου, η κεντρικότερη μάλλον αρνητική συνέπεια του τζόγου, που αφορά περίπου το 75% των καταναγκαστικών παικτών, είναι η κατάθλιψη. Δηλαδή, ο άνθρωπο ο οποίο έχει μια προβληματική ανασχόληση με τον τζόγο, σε ποσοστό 75% είναι και καταθλιπτικός. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, δεδομένου του ότι πολλέ φορέ μιλάμε για συνοσυρότητα. Δηλαδή, μιλάμε για δύο παθολογικέ καταστάσει: τον τζόγο και την κατάθλιψη. Mm. Βεβαίω, δεν ξέρουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση το τι προπήρχε. Το κατά πόσο προπήρχε η κατάθλιψη ή το κατά πόσο προπήρχε η επαφή με τον τζόγο. Οπότε, από εκεί και πέρα το άτομο δευτερογενώ αποκτά και κατάθλιψη μέσα από αυτή την επαφή και από όλη αυτή τη χασούρα, που με επιτραπεί ο όρο από εκεί και πέρα, που βιώνει μέσα από αυτή την κατάσταση. Α, το σίγουρο είναι ότι υπάρχει ένα φαύλο κύκλο. Σαφώ, από εκεί και πέρα το οικογενειακό περιβάλλον μπορεί να δει έναν άνθρωπο που είναι κλεισμένο στον εαυτό του. Έναν άνθρωπο ο οποίο κάνει αυτοκτονικέ σκέψει. Ο καταναγκαστικό παίκτη. Ο παίκτη ο οποίο έχει μάλιστα πολλέ φορέ επαφή, και ο καταθλιπτικό παίκτη, ο παίκτη ο οποίο κάνει χρήση ή κατάχρηση. Γιατί ένα άλλο αρνητικό τη συγκεκριμένη ολέθρια κατάσταση είναι η κατάχρηση του αλκοόλ ή ακόμα και ψυχοτρόπων ουσιών. Τα άτομα τα οποία έχουν σχέση, καταναγκαστική σχέση με τον τζόγο, σε ένα ποσοστό κατά 20, κατά 40%, δηλαδή περίπου ο ένα στου τρει, ναι. μεσοσταθμικά ανάλογα με την έρευνα, έχει επαφή, έχει σχέση με το αλκοόλ. Έχει, α, σχέση, είναι αλκοολικό ω ένα σημείο. Έχει, ε, βρίσκεται σε κάποιο στάδιο αλκοολισμού. Α, από εκεί και πέρα, όταν το άτομο έχει ακόμα και οικογενειακό ιστορικό κατάθλιψη ή ακόμα και οικογενειακό ιστορικό αυτοκτονία, τότε λοιπόν ο τζογαδόρο είναι δυνητικά και ένα ε, άνθρωπο ο οποίο μπορεί να κάνει το απολυνοημένο. Δηλαδή μπορεί να φτάσει στο, στο τελικό στάδιο. Ένα κακομίρια έποδε μπορεί να είναι ένας... η πηγή του κακού, ο mm -hmm. τζόγο τελικά και να σου και Σίγουρα. πολλού είδου, πολλών ειδών εξαρτήσει στην πορεία. Σίγουρα. Επαγγελματική, για παράδειγμα, εξουθένωση την οποία μπορεί να έχει ο άνθρωπο. Δηλαδή, σε ένα ποσοστό πάλι 30% τα άτομα είτε λείπουν πάρα πολλέ ώρε από τη δουλειά του, είτε καταχρώνται χρήματα μέσα από τη δουλειά του, είτε πολλέ φορέ διώχνονται από τη δουλειά του. Ε, στον τον εαυτό του. Άτομα τα οποία βιώνουν γενικότερα το δικό του γολγοθά χωρί να το καταλαβαίνουν. Ξέρεις, είναι χαρακτηριστικό ότι πολλέ φορέ ο άνθρωπο ο οποίο βιώνει κατάθλιψη μπλέκει εντό αγωγικών με τον τζόγο για να μπορέσει να ξορκίσει την κατάθλιψή του. Δηλαδή, την ώρα που βιώνω όλη αυτή την ένταση, πω έχει κάποια κέρδη, ακριβώ, και... αισθάνομαι καλύτερα, αισθάνομαι περισσότερο ζωντανό, δεν βιώνω όλη αυτή την ψυχοκινητική επιβράδυνση που έχει κατάθλιψη, δηλαδή τη, τη βαρύτητα την οποία έχει κατάθλιψη. Και άρα, λοιπόν, προσπαθώ με κάποιο τρόπο να αυτοθεραπευτώ, προφανώ πέφτω σε μια καινούργια ολέθρια κατάσταση, η οποία επιβαρύνει την προπάρχουσα κατάθλιψη και υπάρχει ο γνωστό φαύλο κύκλο. Μπορεί να επικρατήσει ο εθισμό του τζόγου ακόμα και σε ηλικίες, Γιατί είπαμε προηγουμένω ότι ξεκινάνε mm -hmm. από τα 12 έτη, μεταγενέστερα δηλαδή. Μπορεί κάποιο να μην είχε ασχοληθεί ποτέ με τον τζόγο mm -hmm. και ξαφνικά κατά την πορεία τη ε, ζωή του να μπόρεσε να αφοσιωθεί και να θέλει να αφοσιωθεί τόσο πολύ στο κομμάτι του τζόγου. Σε μεγαλύτερε ηλικίε εννοεί. Ναι, ε, ναι ξέρει, πολλέ φορέ δυστυχώ οι εξαρτήσει, και αυτό το παρατηρούμε τελευταία. Αλληλοδιαδέχονται η μία την άλλη. Mm -hmm. Δηλαδή, για παράδειγμα, μιλούμε πολλέ φορέ για εξάρτηση από του υπολογιστέ, εξάρτηση από τα κοινωνικά δίκτυα σε μικρότερε ηλικίε, εξάρτηση από τα video games σε ακόμα μικρότερε ηλικίε, εξάρτηση γενικότερα από τα κοινωνικά δίκτυα σε λίγο μεγαλύτερε ηλικίε mm -hmm. και ο συγκεκριμένο παίκτη, ο οποίο ειδικά με τον ηλεκτρονικό τζόγο μιλώ, ο οποίο είναι εξαρτημένο στη συγκεκριμένη κατάσταση, μπορεί εύκολα να περάσει στον ηλεκτρονικό τζόγο από τη μια στιγμή στην άλλη. Βεβαίω, συνήθω. Πρέπει να συνεπάρχει και κάποιο άλλο παράγοντα, ο οποίο κάποιο άλλο παράγοντα έχει να κάνει με την επαφή του συγκεκριμένου ανθρώπου με, την, α, α, με τα σπορ, με τα αθλήματα. Αν και οφείλουμε να πούμε ότι ο καταναγκαστικός παίκτη είναι ο παίκτη, ο οποίο συνήθω δεν παίζει κάτι συγκεκριμένο. Υπάρχει δυνατότητα, έχω ακούσει πραγματικά ιστορίε, οι οποίε είναι εκπληκτικέ με την αρνητική ναι, του έννοια ναι. βεβαίω, από ανθρώπου οι οποίοι έβλεπαν κάποιο αγώνα και εκείνη τη στιγμή έπαιζαν κοινοδρομία στον Καναδά. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο ουσιαστικά αυτό ο άνθρωπο βίωνε τη δική του ένταση, έψαχνε να βρει διέξοδο στη δική του ένταση και με κάποιο τρόπο προσπαθούσε αυτή τη διέξοδο να την διοχετεύσει σε εκείνη και τη φάση σε κάτι που ήταν άσχετο με αυτό που βίωνε και ζούσε σε εκείνη τη χρονική στιγμή. Πότε πρέπει να, να ζητηθεί βοήθεια πλέον από του ειδικού. Ξέρεις, θα έλεγα όσο το δυνατόν το νωρίτερο. Όσο το δυνατόν ναι. νωρίτερο, βεβαίως από εκεί και πέρα, όπως είπαμε και προηγουμένω, όταν συνεπάρχει κατάθλιψη, Τότε τα πράγματα είναι πιο σοβαρά, γιατί μιλάμε για σύνοση ρότα με μια άλλη κατάσταση. Όταν υπάρχει αυτοκτονικό συνδυασμό, δηλαδή το άτομο έχει δηλώσει ότι εγώ θέλω να κάνω κακό στον εαυτό μου. Όταν, για παράδειγμα, καταλάβουμε γύρω το άτομο έχει αρχίσει να λειτουργεί αρνητικά στον επαγγελματικό του τομέα, στον επαγγελματικό, στον στο, στο προσωπικό του τομέα. Νομίζω, ωστόσο, όσο το δυνατόν το συντομότερο κάποιο αναζητήσει βοήθεια, και δυστυχώ δεν αναζητούμε βοήθεια νωρί ε, για αυτήν την εξάρτηση. Τόσο το καλύτερο. Και θα έλεγα ότι σημαίνοντα ρόλο πρέπει να παίζει ο οικογενειακό περίγυρο, ο οποίο πρέπει με κάποιο τρόπο να είναι αρκετά ευαισθητοποιημένο, αρκετά βοηθητικό και αρκετά προτρεπτικό, ούτω ώστε να προτρέψει το συγκεκριμένο άτομο να αποτανθεί κάπου για βοήθεια. Μια λεπτομέρεια, ναι. γιατί δεν το αντιληφθήκα σωστά. Αντιλαμβάνεται αυτό που, ο εθισμένο από τον τζόγο, ότι είναι εθισμένο. Όχι, όχι, δεν το αντιλαμβάνεται. Συνήθω αντιλαμβάνεται τα αρνητικά χαρακτηριστικά του Τα αρνητικά του μόνο χαρακτηριστικά. Δηλαδή το ότι δεν έχω χρήματα. Αρχικά θεωρεί για παράδειγμα το ότι όλα καλά στη ζωή μου, απλώς κάτι δεν πάει καλά στη ζωή μου ή δεν είμαι τυχερός ή όπως έλεγα προηγουμένως έχει προληπτικές συμπεριφορές το ότι τα πάντα μου πηγαίνουν στραβά γιατί κοίταξε πέντε δελτία τα οποία έπαιξα μου πήγαν στραβά και τα πέντε δελτία. Από εκεί και πέρα στην πορεία σιγά 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 αντιλαμβάνεται τα αρνητικά τα οποία έρχονται μέσα από, τις, από τους χρεωμένους λογαριασμούς, από τις καταχράσεις τις οποίες δυστυχώς έχει κάνει, μέσα από τα προβλήματα στην οικογενειακή του ζωή. Ένα χαρακτηριστικό επίσης έτσι που μπορούμε να πούμε, είναι ναι. ότι, ξέρεις, τζόγος ίσον απώλεια. Η απώλεια ίσον θυμό τις περισσότερες φορές. Από τη στιγμή κατά την οποία δηλαδή χάνουμε κάτι, θυμώνουμε. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο καταναγκαστικός παίχτης, ο εθισμένος παίκτη είναι και ένα θυμωμένο άνθρωπο. Φαίνεται ότι σε ένα ποσοστό, με έρευνα πάλι, ότι περίπου από 15 με 20%, εξαρτάται από την έρευνα, περίπου ένα στου πέντε, για να πούμε χαρακτηριστικά, mm. κακοποιεί, ε, ε, εθισμένος παίκτη, κακοποιεί είτε λεκτικά είτε κυρίω σωματικά. Κυρίω σωματικά και α το κρατήσουμε αυτό, την, ε, είτε τη σύζυγου. Τα παιδιά του. Δηλαδή, τα παιδιά βιώνουν μια ένταση μεγάλη μέσα στην οικογένεια. Υπάρχει μια γενικότερη αναταραχή, ένα κοινωνικό φαινόμενο, θα έλεγα περισσότερο. Έτσι. Είτε η οικογένεια είναι σωματική, είτε η ελεκτική, περισσότερο είτε σωματική. σωματική. περισσότερο σωματική βία σε ποσοστό από 15 με 20%. Μάλιστα. Ο ένα στου πέντε, δηλαδή, ανθρώπου πραγματικά είναι ένα άνθρωπο ο οποίο εξασκεί σωματική βία. Πόσο μου αρέσει, γιατί νομίζω προσπαθούμε να φυτέψουμε στο σκεπτικό κάθε τηλεθεατή ο οποίο μα βλέπει τώρα α, θέματα όπω τα σημερινά προκειμένου να αναζητήσουν βοήθεια. Γιατί σίγουρα μέσα σε κάποια οικογένεια κάποιο θα είναι εκείνο ο οποίο θα αντιμετωπίζει κάποιο θέμα με εθιστικά στοιχεία. Σαφώ είναι πολύ και όπω έλεγα δυστυχώ προηγουμένω το διαδίκτυο μα δίνει τη δυνατότητα να έχουμε ανωνυμία μέσα από αυτήν την συγκεκριμένη ολέθρια ναι. συνήθεια. Δηλαδή υπάρχει άνθρωπο, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εξασκούσαν τη συγκεκριμένη συνήθεια στα πρώτα στάδια, μέχρι που δεν έγινε αντιληπτή, όταν βρισκόταν στον καναπέ του σπιτιού του δίπλα στη σύζυγο ή στον σύζυγο, για παράδειγμα. Να, Μέσα ναι. από το κινητό που ο καθένα δυστυχώ έχει τη δυνατότητα να ποντάρει ακόμα και σε κοινοδρομία στον Καναδά, όπω έλεγα την προηγούμενη. Να και να, να μην, μην, μην Δηλαδή, όπως σε υπάρχει ανωνυμία ακριβώ όπω σε άλλου χώρου. Να μην στιγματίζεται. Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.